Έντονες συνεχίζουν να είναι οι αντιδράσεις μαθητών, εκπαιδευτικών, συλλόγων, γονέων και κηδεμόνων, αλλά και κατοίκων όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του νομού Τρικάλων στις επικείμενες καταργήσεις ή και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων που έχει προαναγγείλει το Υπουργείο Παιδείας. Η δυσαρέσκεια των πολιτών εκφράστηκε και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο των Τρικάλων, όπου μεταξύ των άλλων η Δημοτική Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τις προθέσεις της κυβέρνησης. Όλη αυτή η επιχείρηση συγχώνευσης των σχολείων που εφαρμόζει, αν θέλετε, σχεδιάζει η κυβέρνηση έχει να κάνει με το εξής γεγονός. Ότι τα πολυδύναμα σχολικά κέντρα θα είναι πιο αποτελεσματικά, πιο αποφασιστικά στο να υλοποιηθούν όλες εκείνες οι κατευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το νέο σχολείο, το λεγόμενο και ολοήμερο σχολείο. Δηλαδή το σχολείο που θα έχει ως κριτήριο την διαφοροποίηση των προγραμμάτων, δηλαδή διαφορετικά προγράμματα από δήμο σε δήμο ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα, από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα, που έχει ως κριτήριο αν θέλετε, τις δεξιότητες και όχι βέβαια τη γενική μόρφωση, την ολόκληρη μόρφωση των παιδιών και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Και βέβαια, με λίγα λόγια, θα έλεγα ότι έχει να κάνει με την ίδια την ενσωμάτωση του σχολείου με την αγορά.